Στη συνέχεια έχουμε να δούμε την Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων. Είναι η σύμβαση την οποία ονομάζουμε πολύ απλά σε όλο τον κόσμο CERD. C -E -R -D. Στο άρθρο 4 αυτή η Διεθνή Σύμβαση ζητάει από τα κράτη-μέλη να καταδικάσουν κάθε προπαγανδιστική ενέργεια και όλες τις οργανώσεις οι οποίες βασίζονται επί ιδεών ή θεωριών περί ανωτερότητας μιας φυλής ή ομάδας προσώπων, ενός χρώματος ή εθνολογικής προέλευσης. Επίσης, να καταδικάσουν τις οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να δικαιολογήσουν ή να προάγουν το φυλετικό μίσος και κάθε μορφής διάκριση, και να αναλάβουν τα κράτη την υποχρέωση να εφαρμόσουν άμεσα θετικά μέτρα ενδεδειγμένα για την εξάλληψη πάσης παροτρύνσεως ή οποιονδήποτε ενεργειών για μια τέτοια διάκριση. Αυτή τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φιλετικών διακρίσεων, η Ελλάδα την έχει κυρώσει με το νομοθετικό διάταγμα 494 το 1970. Αυτή η σύμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ρητορική μίσους. Το, η σύμβαση και ιδίως το άρθρο 4 ζητάει από τα κράτη-μέλη, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δηλώσουν κολάσιμη, όπως λέει, κατά νόμων οποιαδήποτε παράβαση ή οποιαδήποτε διάδοση ιδεών που βασίζονται στη φυλετική ανωτερότητα και στο μίσος, οποιαδήποτε παρότρινση προς φυλετική διάκριση ή οποιασδήποτε πράξεις βίας ή παρότρινση προς διάπραξη τέτοιων πράξεων εναντίον οποιασδήποτε φιλής ή ομάδας προσώπων άλλου χρόνου ή εθνολογικής προέλευσης και επίσης να ε, καταδικάσουν οποιαδήποτε χορήγηση βοήθειας σε φυλετικές δραστηριότητες. Πολύ σημαντική η διάταξη αυτή καταλαμβάνει πάρα πολλές πράξεις ρητορικής μίσους και εγκλήματος μίσους ενώ πολύ σημαντική είναι και η επόμενη παράγραφος του άρθρου 4 της Διεθνούς Συμβάσεως για την Εξάλληψη των Φυλετικών Διακρίσεων που ζητάει από τα κράτη-μέλη να δηλώσουν παράνομες τις οργανώσεις και να απαγορεύσουν τις οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με δραστηριότητες οργανωμένης προπαγάνδας ή οποιανδήποτε άλλο τύπο προ προπαγανδιστικής δραστηριότητες, η οποία, η οποία παροτρύνει σε φυλετική διάκριση και ενθαρρύνουν τέτοιες δραστηριότητες και επίσης να τιμωρήσουν και όποιους συμμετέχουν σε τέτοιες οργανώσεις ή σε τέτοιες δραστηριότητες Τέλος, το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλληψη κάθε μορφής φυλετικής διάκρισης ζητάει από τα κράτη-μέλη να μην επιτρέψουν στις δημόσιες αρχές τους ή στα δημόσια ιδρύματα είτε είναι εθνικά είτε είναι τοπικά την παρότρινση ή την ενθάρρυνση οποιασδήποτε φυλετικής διάκρισης. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής έχει, ε, έχει ιδρυθεί η Επιτροπή εχει ΣΕΡΤ, η οποία συνιστάται και αυτή από 18 εμπειρογνώμονες που εκλέγουν όλα τα κράτη-μέλη της σύμβασης αυτής. Η Επιτροπή ΣΕΡΤ εδρεύει και αυτή στη Γενέβη, και εκδίδει γνώμες και σχόλια για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης. Επίσης, εκδίδει συστάσεις και στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές συστάσεις, η σύσταση αριθμός 30 που αναφέρεται στη διακριτική μεταχείριση σε βάρος αλλοδαπών και τη σύσταση 31 για την πρόληψη των φυλετικών διακρίσεων κατά την απονομή της δικαιοσύνης και τη λειτουργία του ποινικού δικαστικού συστήματος. Η Επιτροπή εξετάζει τις τακτικές εκθέσεις όλων των κρατών μελών για τον τρόπο που υλοποιούν την προστασία των δικαιωμάτων που προασπίζει η ΣΕΡΤ κάθε δύο χρόνια από την εποχή που θα προσχωρήσουν και αφού εξετάσει τις εκθέσεις των κρατών μελών εκδίδει συμπερασματικές παρατηρήσεις ή ε, προειδοποιεί έγκαιρα τα κράτη ότι παραβιάζουν την Διεθνή Αυτή Σύμβαση. Επίσης η Επιτροπή ΣΕΡΤ εξετάζει διακρατικές αναφορές δηλαδή αναφορές καταγγελίες μεταξύ των κρατών αλλά και ατομικές αναφορές πολιτών που στρέφονται κατά των κρατών που έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται στη Διεθνή Σύμβαση ΣΕΡΤ. Πολύ σημαντική είναι η γενική σύσταση αριθμός 30 της Επιτροπής ΣΕΡΤ, όπου τα συμβαλώμενα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση ξενοφοβικών στάσεων και συμπεριφοράς προς τους μη πολίτες, ιδίως να λάβουν μέτρα για την υποκίνηση σε φυλετικό μίσος και βία και να προωθήσουν μια καλύτερη κατανόηση της αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την κατάσταση των ανθρώπων που δεν είναι πολίτες του κράτους αυτού, Επίσης, να λάβουν αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση κάθε τάσης, να στοχεύονται, να στιγματίζονται με στερεότυπα ή προφίλ. Ομάδες ή άτομα με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή και την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την φυλή και για το χρώμα και για την καταγωγή και για την εθνική ή εθνοτική καταγωγή όχι μόνο για τα άτομα, αλλά και για τα μέλη των ομάδων που δεν κατέχουν την ιδιότητα του πολίτη, ιδιαίτερα να μην γίνεται στιγματισμός τους από τους πολιτικούς ή από τους αξιωματούχους ή από τους εκπαιδευτικούς ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο διαδίκτυο, όσο και από την κοινωνία στο σύνολό της.